Δρυμή κατηγορώ από τη μητέρα του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη σε όσους εξακολουθούν να κρατούν το στόμα τους κλειστό για όσα διαδραματίστηκαν στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων στο διάστημα που ο άτυχος σπουδαστής από το Ρέθυμνο βίωνε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια των συμφοιτητών του. Λίγα 24 ώρα πριν η δικαιοσύνη ανοίξει το φάκελο της υπόθεσης που αφορά στη δίκη 9 κριτικών σπουδαστών που ενέχονται σε τουλάχιστον 20 περιστατικά βίας εναντίον του Βαγγέλη, τα οποία περιγράφονται στο κατηγορητήριο, η Μαρία Γιακουμάκη μίλησε στην μερίδα Real News. Εγώ και η οικογένειά μου θεωρούμε σίγουρο ότι ο Βαγγέλης μας δεν έβαλε τέλος στη ζωή του. Ένα υγιέστατο και πολύ χαρούμενο παιδί γεμάτο ζωντάνια δεν αφαίρεσε από μόνο του τη ζωή που χαιρόταν. Ο Βαγγέλης αγαπούσε τη ζωή και γενικά η συμπεριφορά του ήταν εκείνη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας χωρίς καταθλιπτικά στοιχεία. Δεν αυτοκτόνησε και περιμένουμε να επαληθευτούμε. Η ίδια καταγγέλει τα κλειστά στόματα που γνωρίζουν για την υπόθεση και ζητά να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Μιλώντας με τη σειρά του στην Κρήτη TV, ο δικηγόρος της οικογένειας κάλεσε όσους έχουν σχέση με την υπόθεση να μιλήσουν ανοιχτά, όπως έχουν υποχρέωση να πράξουν, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της. Ούτως ή άλλως γνωρίζουν τι παιδί έχουν, όπως θέλετε πείτε εδώ. Ο Βαγγέλης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενο παιδί, χαρισματικό. Με αγάπη για τη ζωή. Και πέραν αυτού που σας έφερα τώρα, να λάβει την υπόψη σου ότι έκανε κάποιες κινήσεις που δείχναν έναν άνθρωπο που ήθελε να ζήσει. Συντίστηκε. Δεν είχε δείξει σημάδια καταθλιπτικής συμπεριφοράς. Η οικογένεια του άτυχου νεαρού αναμένεται να παρακολουθήσει τη δίκη προσμένοντας απαντήσεις αλλά και στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του 20χρονου που εξακολουθεί να ερευνάται. Το είπα σε εκπροσωπώντας στην οικογένεια. Θα ήθελα όποιοι από τους κατηγορούμενους τουλάχιστον νιώθουν ότι έχουν τη συνείδηση τους καθαρή και θέλουν να βοηθήσουν οποιαδήποτε κατεύθυνση, απλά να μιλάνε. Τίποτα άλλο, να λένε την αλήθεια με το όνομά της. Έχοντας και η ίδια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όπως έχει και η οικογένεια του Βαγγέλη εμπιστοσύνη, όπως οφείλουμε όλοι να έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οι 9 κριτικοί κατηγορούμενοι για τα μαρτύρια που υπέφερε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης θα βρεθούν την ερχόμενη Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στο εδόλιο του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Ιωαννίνων. Κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών από κοινού και κατεξακολούθηση.